Ο δρόμος που η Άγκυρα επέλεξε να ακολουθήσει δεν έχει επιστροφή και τώρα όσο ποτέ άλλο το απαιτείται μια αποφασιστική ευρωπαϊκή αντίδραση στις τουρκικές προκλήσεις, η στάση που θα τηρήσει η Λευκοσία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης. Η απέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας φαίνεται πλέον ότι γίνεται όχι απλά αντιληπτή αλλά αποδεκτή από όλους και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα από τις αντιδράσεις στο σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Ήρθε επιτέλους η ώρα των αποφάσεων, ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα. Στο ναι μεν αλλά έμειναν πλέον Γερμανία και Ισπανία. Άπαντες θεωρούν ότι θα υπάρξουν αποφάσεις. Το ερώτημα είναι ποιες θα είναι αυτές, κάτι που αναπόκειται αποκλειστικά στους ηγέτες. Not only Greece and Cyprus, I think that all member states were very much aware of the need to assess carefully the situation with Turkey. As I said, unhappily, we haven't seen much of progress or improvement since the last European Union Council. Ich glaube, die Politik der Tür auf, Tür zu, die von Ankara verfolgt wird, kann von uns nicht mehr akzeptiert werden. Hier sollten wir eine sehr klare Sprache sprechen und ich erwarte mir, dass die Vorbereitungen getroffen werden, damit am EU-Gipfel diese Woche hier klare und eindeutige Beschlüsse gefasst werden können. Η Λευκοσία είχε συμφωνήσει να δώσει χρόνο στο διάλογο με την ελπίδα να επιτευχθεί αποκλιμάκωση, λέγοντας ότι και οι Ρώσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η Τουρκία ωστόσο έδειξε στην πράξη ότι γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της της Εκκλήσης Βρυξελών Βερολίνου. Ρώσοι, ΑΟΣ, ακόμα και η απειλή για εκτροχιασμό του Κυπριακού μελίσι δύο κρατών, θέματα με τα οποία η Ευρώπη είχε πάρει θέση, καταδικάζοντας τα πρώτα δύο και δηλώνοντας ετοιμότητα ουσιαστικής εμπλοκής για το τρίτο. Και ήρθε η ώρα να αποδείξει με πράξεις τα λεγόμενά της. Ενδεικτικό του προβληματισμού που επικρατεί είναι και το γεγονός ότι ακόμα δεν κατέστη δυνατό να καταρτιστεί προσχέδιο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου για την Τουρκία, σε αντίθεση με τα άλλα θέματα που θα συζητήσουν οι ηγέτες την Πέμπτη. Αυτό θα επιχειρηθεί την Τετάρτη και το προσχέδιο θα σταλεί απευθείας στους ηγέτες των 27. Το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών.